Γεια σας, είμαι η Ειρήνη από το Pax και σήμερα, εν ώψη των εορτών, θα φτιάξω ένα ξεχωριστό dip με σολομό. Τα αντακάκια με πικάντικη σάλτσα σολομού είναι ένα διαφορετικό ως προς αυτά που ξέρουμε dip με σολομό. Δεν έχει κρέμα ή κρέμα τυρί ή βούτυρο. Ξεκινάω παίρνοντας 2 μέτρια αγγούρια. Το καθαρίζω αφήνοντας και σάρκα για να φαίνεται το αγγούρι. Και συνεχίζω κόβοντας περοδέλες. Το κάνω κάπως διαγώνια για να μου βγουν πιο μεγάλες. Τώρα παίρνω το σολομό μου, 100 γραμμάρια. Θα το ψιλοκόψω για να το ρίξω στον μπολ με τα υπόλοιπα υλικά που θα τα ανακατέψω. Ο σολομός είναι πάντα σε φιλετάκια, είτε μικρά είτε λίγο πιο μεγάλα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω 100 γραμμάρια. Αφού τον κόβω δεν με νοιάζει αν είναι μικρά τα φιλέτα ή μεγάλα. Και το βάζω στον μπολ μου. Μη σας νοιάζει αν είναι λίγο μεγάλα τα κομμάτια. Ξαναείπα, αυτό με το ανακάτεμα μέσα στη σάλτσα θα κοπεί μόνο του σε μικρότερα κομμάτια. Και παίρνω τώρα το λεμόνι που είναι και από τον κήπο της πεθεράς μου από το Μεσολόγγι και μυρίζει υπέροχα. Δεν έχει ούτε κουκούτσια. Και θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας. Τώρα θα κόψω το κρεμμύδι. Το καθαρίζω πρώτα. Το τρίβω όσο μπορώ πιο γρήγορα, να μην αρχίσω να κλαίω. Μία κουταλιά της σούπα θέλω. Περίπου δηλαδή το μισό κρεμμύδι, ένα μέτριο κρεμμύδι μισό. Ρίχνω και το κρεμμύδι μέσα. Συνεχίζω με την κάπαρη, πάλι μία κουταλιά της σούπας. Και τώρα θα κόψω το μαϊντανό. Χρειάζομαι μία κουταλιά της σούπας περίπου, το ψιλοκόβω. Να ρίξω και από αυτό μέσα στο μείγμα. Το υπόλοιπο θα το χρειαστώ για γαρνίρισμα. Δεν το πετάω. Ανακατεύω λίγο και ρίχνω και το πιπέρι. Αρκετό, του ταιριάζει πάρα πολύ με το σολομό. Βάζω και μια μισή κουταλιά της σούπας μουστάρδα και ανακατεύω καλά. Το μείγμα μου είναι έτοιμο. Παίρνω λοιπόν το ντακάκι, του προσθέτω 2 ροδέλες αγκουριού, προσθέτω τη σάλτσα, όχι πάρα πολύ, γιατί ο σολομός έχει από μόνος του έντονη γεύση, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Συνεχίζω με όλους. Προσερό, εύκολο, δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για ορεκτικό πριν από ένα ωραίο δείγμα. Θα γαρνίρω με το ψιλοκομμένο μαϊντανό που μου έχει περισσέψει και τέλος θα ρίξω λίγο πιπέρι και είναι έτοιμο. Βάζω λίγα κλαδάκια μαϊντανού. Προσθέτω το φρεσκοτριμμένο πιπέρι μου. Τώρα θα δοκιμάσω. Είναι πολύ εύκολο. Πολύ μυρωδάτο, ορεκτικό, πραγματικά ισχύει αυτό που λέγεται ορεκτικό, ανοίγει την όρεξη για το μετέπειτα φαγητό. Είναι δροσερό, δηλαδή και το καλοκαίρι ακόμα είναι πολύ ωραίο. Έχει πολλά αρώματα, έχει το μαϊντανό, την κάπαρη, το σολομό και την μουστάρδα και είναι σαν μια μικρή σαλάτα. Δοκιμάστε να το κάνετε κι εσείς. Και γράψτε μου από κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται η συνταγή, αν έχετε κάποιες απορίες για να μπορώ να σας απαντήσω και μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε στο Facebook και στο Twitter και φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μαθαίνετε κάθε νέα συνταγή.